Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα μελετάμε στην οργανική χημεία τους εστέρες. Έχουμε ένα παράδειγμα εστέρα, αυτό που βλέπετε στην οθόνη του υπολογιστή σας, αυτό που κουνιέται, το κουνάω όλοι σιγά σιγά, έχει ένα διπλό δεσμό με ένα άτομο οξυγόνου, το ένα άτομο άνθρακα της αδρικής αλυσίδας του, και είναι ο εθανικός ισοπροπυλεστέρας ή αλλιώς οξικός προπυλεστέρας. Οι εστέρες γενικά, οι εστέρες, μερικές ομασίες των εστέρων θα λέγαμε, οι εστέρες των κορεσμένων μονοκαρβοξυλικών οξύων με και κορεσμένες μονοστινείς αλκοόλες προκύπτουν θεωρητικά από τα κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξία με αντικατάσταση των ατόμων υδρογόνου του καρβοξυλίου που είναι αλκύλιο. Ονομάζονται από το όνομα του οξέως μαζί με το όνομα του αλκυλίου και την κατάληξη εστέρας. Έτσι έχουμε αυτό που βλέπουμε μπροστά μας, είναι ο εθανικός ισοπροπυλεστέρας ή οξικός προπυλεστέρας. Παρατηρούμε ότι έχει ένα διπλό δεσμό ένα συνδεδεμένο άτομο οξυγόνου, αυτό που βλέπετε μπροστά σας, και ένα οξυγόνο το οποίο συνδέεται με ένα μεθύλιο. Αν το κοιτάξουμε και λίγο διαφορετικά να κινείται για καλύτερη οπτική απεικόνηση, βλέπουμε πως τι εικόνα δείχνει καθώς κινείται το μόριο του ισοπροπυλεστέρα, του εθανικού ισοπροπυλεστέρα ή οξικού προπυλεστέρα στο χώρο, στερεοχημική διάταξη βλέπουμε τώρα. Είναι ο στερεοχημικός τύπος του εθανικού ισοπροπυλεστέρα ή οξικού προπυλεστέρα. Τώρα, αν θελήσουμε να δούμε γωνίες, γωνίες ή μήκη δεσμών, θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Ας το κοιτάξουμε λίγο εδώ στο Structures. Πρώτα τα μήκη των δεσμών θα κοιτάξουμε. Βλέπουμε το ένα μεθύλιο έχει το κίτρινο άτομο άνθρακος, το οποίο χρωματίσαμε κίτρινο, συνέδεται με το άτομο υδρογόνου του, σχηματίζοντας ένα δεσμό απλό, ο οποίος έχει μήκος 1,1 άγκστραμ. Συνεχίζοντας, πάλι 1,1 άγκστα το δεύτερο μεθύλιο. Τώρα βλέπουμε το 1,1 άγκστα το δεύτερο μεθύλιο. Για να δούμε περισσότερα μήκη δεσμών. Εδώ βλέπουμε όλα τα μήκη δεσμών. Το μήκος του δεσμού μεταξύ άνθρακα και οξυγόνου πάνω-πάνω είναι 1,4 άγκστρεμ. Ενώ το μήκος του δεσμού το άνθρακα που συνδέεται με το διπλό δεσμό και το άτομο οξυγόνου που συνδέεται με το μεθύλιο έχει μήκος 1,3 άγκστρεμ. Το μήκος 1,3 άγκστρεμ έχει και το άτομο, ο δεσμός που συνδέει, ο διπλός δεσμός έχει μήκος 1,3 άγκστρεμ. 1,5 άγκστρεμ έχει το άτομο άνθρακα, ο δεσμός που συνδέει το άτομο άνθρακα με το άτομο, το άνθρακα,
το άτομο άνθρακα που συνδέεται με τα δύο οξυγόνα με το επόμενο άτομο άνθρακα που συνδέεται με τα δύο μεθύλια. Αυτός ο δεσμός έχει μήκος, όπως βλέπετε και εσείς, 1,5 άγκστρομ. 1,5 άγκστρομ έχει ο δεσμός υδρογόνου που συνδέεται το ένα μεθύλιο από κάτω με το κεντρικό άτομο άνθρακα. Ενώ 1,1 άγκστρομ είναι το μήκος των δεσμών, των τριών δεσμών των υδρογόνων με το άτομο του άνθρακα κάτω-κάτω. 1,5 είπαμε είναι ο δεσμός που συνδέει το κεντρικό άτομο άνθρακα με το ένα από τα δύο μεθύλια. Και 1,3 άγκστρομ είναι ο διπλός δεσμός, το μήκος του διπλού δεσμού. Περιμένουμε να είναι ισχυρότερος και βραχύτερος, δηλαδή μικρότερος, από τους απλούς δεσμούς που φαίνονται στο άτομο. Τώρα να κοιτάξουμε για γωνίες. Αν κοιτάξουμε για γωνίες, γωνίες μεταξύ των δεσμών γίνουν πολλά πράγματα. Ας ζήσουμε πρώτα τα μήκη των δεσμών, τα είδαμε πόσο είναι πρώτα. Και ας κοιτάξουμε τις γωνίες. Τσεκάρω όλες τις γωνίες, σχεδόν όλες τσέκαρα. Ναι, τις έκανα όλες. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι η γωνία μεταξύ, του ενός, μεταξύ των δύο ατόμων υδρογόνου και το υδρογόνος άνθρακας υδρογόνο έχει μήκος 109 μοίρες. 109 μοίρες έχει και το άλλο, και η δεύτερη γωνία από κάτω, του μεθυλίου, το κάτω-κάτω, το κίτρινο άτομο άνθρακα, έχει 110 με 109 μοίρες. Η γωνία μεταξύ του ατόμου του υδρογόνου άνθρακα και διπλού δεσμού υδρογόνου για καθώς γυρίζει βλέπουμε η γωνία αυτή είναι 120 μοίρες, ενώ η γωνία μεταξύ του άνθρακα οξυγόνου και του άνθρακα είναι 110 μοίρες. Οι γωνίες μεταξύ υδρογόνου άνθρακα, υδρογόνου πάνω-πάνω είναι 110 μοίρες. 110 μοίρες, 120 μοίρες είναι η γωνία άνθρακα οξυγόνου με το διπλό δεσμό. Είναι 120 μοίρες. Η γωνία άνθρακα είναι 109 μοίρες. Δηλαδή η γωνία των δύο κίτρινων, το κίτρινο άνθρακα με το κίτρινο άνθρακα και με τον άλλο άνθρακα που δεν είναι κίτρινος, είναι γκρίζος, είναι είπαμε 110 μοίρες. 110 μοίρες. Αυτά είχα να πούμε για τους δεσμούς. Το φέρουμε πιο κοντά. Το βρούμε σε πλήρη οθόνη. Το βλέπουμε το μεθανικό ισοπροπυλεστέρα ή οξικό προπυλεστέρα.
με τα δύο οξυγόνα του και το ένα οξυγόνο συνδεμένο με άνθρακα με διπλό δεσμό, ο εθανικός ισοπροπυλεστέρας ή οξυκός προπυλεστέρας. Για τα μήκη των δεσμών είπαμε προηγουμένως. Ξαναπαναλάβετε το βίντεο αν θέλετε να δείτε τα μήκη των δεσμών, τα οποία σβήσαμε στο επόμενο δεύτερο σκέλος του βίντεο που παρουσιάζουμε με το στοχημικό τύπο του εθανικού ισοπροπυλεστέρα ή οξικού προπυλεστέρα. Τώρα αν θέλουμε να δούμε και πώς φαίνεται η στερεοχημική διάταξη σε μορφή space filling, αυτό μπορούμε να το δούμε εύκολα να, πώς φαίνεται το πώς φαίνεται ο οξικός προπυλεστέρας ή εθανικός προπυλεστέρας σε μορφή space filling, στερεοχημική διάταξη. Τα άτομα υδρογόνου φαίνονται, τα άτομα άνθρακα φαίνονται, τα άτομα οξυγόνου 2 φαίνονται, δύο κόκκινες μπαλίτσες είναι τα οξυγόνα, φαίνονται. Αυτός είναι ο εθανικός ισοπροπυλεστέρας σε μορφή space filling. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Διαβάστε σε οργανική χημεία για τους εστέρες πώς σχηματίζονται και δείτε παραδείγματα σαν γι' αυτό του εθανικού ισοπροπυλεστέρα μελετώντας πρώτα τον συντακτικό τύπο και από εκεί τον συντακτικό τύπο θα μπορείτε να δείτε, να καταλάβετε καλύτερα τη στερεοχημική διάταξη του ισοπροπυλεστέρα εθανικού ισοπροπυλεστέρα ή οξικού προπυλεστέρα που βλέπουμε εδώ στο βίντεο στη στερεοχημική διάταξη. Διαβάζετε το συντακτικό τύπο, είπα, της Ένωσης. Σχηματίστε το συντακτικό τύπο της Ένωσης σύμφωνα με τη θεωρία περί ονοματολογίας οργανικών ενώσεων και συγκεκριμένα για τους εστέρες. Είπαμε οι εστέρες των κορεσμένων μονοκαρβοξυλικών οξέων με κορεσμένες μονοστινείς αλκοόλες προκύπτουν θεωρητικά από τα κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα με αντικατάσταση ατόμων υδρογόνου του καρβοξυλίου από ένα αλκύλιο και ονομάζονται από το όνομα του οξέως με το όνομα του αλκυλίου με την κατάληξη εστέρας. Αυτά έκανα να σας πω, παιδιά, για το οξικό προπυλεστέρα ή εθανικό ισοπροπυλεστέρα σε μορφή space filling ή σε απλή μορφή. Ας το δούμε τώρα, ας το βγάλουμε από εδώ. Μορφή space filling. Ας κάνουμε ένα clear. Όχι. Ένα clear. Δεν το ενεργοποιεί. Αυτά είχα να σας πω, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Να είστε πάντα καλά, στην υγεία σας. Γεια σας.